Κυρία Βρέλβης, σεβασμιότατε, κύριε Γενική Γραμματέα της Ισραηλιτικής Κοινότητας στην Ελλάδα, κύριοι καθηγητές και καθηγήτριες, εκπρόσωποι του τόπου μας, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ καταρχήν που ήρθατε στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη ιστορικά, στα σύντομα 150 χρόνια περίπου ζωής της, έχει δείξει όλο τον κόσμο ότι είναι μια πολύ πολιτισμική κοινωνία, έχοντας τη δυνατότητα μέσα από το σημείο που είναι εγκατεστημένη, κτισμένη, να θυσιάζει στο βωμό της πολυκοινωνικότητας. Έτσι καταφέραμε μαζί με το Σεβασμιότατο και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρουμε την οικογένεια από την Αμερική των αδικοχαμένων ανθρώπων ενός εκ των 140 το 1941, όταν μεταφέρθηκαν σε δύο νύχτες από τους Βούλγαρους συμμάχους των Γερμανών σε στρατόπεδο της Πολωνίας και εξοντώθηκαν σε ποσοστό 98%. Και γι' αυτό, γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι η διαφορετικότητα κατευθύνεται προς την εξόδωση. Ο πόνος που νιώθει ένας άνθρωπος όταν γυρίζει τις σελίδες της ιστορίας και φτάνει σε αυτήν την τραγική εποχή του 41-45 είναι τραγικά μεγάλος. Όταν όμως τον προσκαλεί στο δικό του σπίτι για να τον ζήσει και να τον νιώσει με αυτούς οι οποίοι έχασαν τους ανθρώπους τους, όπως αυτή εδώ η οικογένεια, αλλά και με άλλους από την χώρα του Ισραήλ, αλλά και Έλληνες Εβραίους που ζουν πια εδώ, τότε ο πόνος είναι αβάστακτος. Και δεν έχεις να σκεφτείς προκειμένου να τεκμηριώσεις την ιστορική αλήθεια του γεγονότος. Η εξολόθρευση, ο θάνατος 6 εκατομμυρίων ανθρώπων και μάλιστα με τον βίαιο, απάνθρωπο, θηριώδη, τραγικό γεγονός της μεταφοράς τους σε φορτηγά, με εξκαφείς, να τους εξευτελίζουν τα πτώματά τους, είναι ένα αποτρόπαιο γεγονός, έγκλημα, το οποίο δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Η έννοια του ανθρώπου προσβάλλεται και το συναίσθημά μας, αν λίγο είναι υψημένο, επίσης προσβάλλεται σε βαθμό που δεν αντέχεται. Εμείς κάναμε ένα μνημείο, πολύ μικρό, σαν αυτό εδώ. Εσείς όμως μας δώσατε το δικαίωμα να κλάψουμε μαζί σας, να θυμηθούμε μαζί σας, να νιώσουμε τον πόνο σας σαν άνθρωποι, και αυτή τη δυνατότητα που μας δώσατε είναι ένα τεράστιο μνημείο στο μυαλό και στην ψυχή μας, το οποίο θα το κρατήσουμε ανεξίτηλο. Και αυτά τα μνημεία που κτίζονται στο μυαλό των ανθρώπων και στις ψυχές τους είναι τα πιο δυνατά. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Θεός έχει κατεβεί εδώ κάτω και για τους απλούς ανθρώπους, οι απλοί άνθρωποι λένε ότι ένας είναι ο Θεός και είναι ίδιος για όλους. Σε αυτόν τον Θεό θυσιάζουμε όλοι, αυτόν τον Θεό αγαπάμε και θα αποτελέσουμε όλοι εμείς που αγαπάμε τον ίδιο Θεό να αποτελέσουμε το ανάχωμα προκειμένου τέτοιου είδους φαινόμενα σαν αυτά, τα οποία συνέβησαν πριν από 74 χρόνια, να μην συμβούν. Και τώρα που ξαναέζησα, σεβασμιότατε, τις εικόνες εκείνες στο διήμερο συνέδριο παιδιών να αποχωρίζονται τις μάνες τους, αδέρφια τα αδέρφια τους και τους γονείς τους, την απόφαση ενός κράτους, ενός λαού και μιας κυβέρνησης, η οποία ήταν ενωμένη σε αυτό το τρίπτυχο να αποφασίσουν την εξαφάνιση ενός γένους ανθρώπων, σας είπα ότι εξομολογούμε ότι δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Και όσο αυτές οι εικόνες γυρνάν στο μυαλό μου για τα χρόνια εκείνα από τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων που ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια και εξοντώθηκαν εκεί σε εκείνες οι εικόνες μέσα στα στρατόπεδα, εγώ δεν θα μπορέσω ποτέ να συγχωρήσω αυτό το γερμανικό λαό, γιατί το ανέχθηκαν και γιατί φοβάμαι με τη συμπεριφορά τους, όπως είπα και προχθές, ότι δεν ζήτησαν αληθινή συγγνώμη ακόμη. Εσείς Έλληνες Εβραίοι και εσείς Εβραίοι που ζείτε στο Ισραήλ, να ξέρετε ότι η θεσμική κοινωνία και ολόκληρη η κοινωνία εδώ στην Αλεξανδρούπολη σας αγαπάει. Και πέρα από το ένωμα των ψυχών μας, θα μας ανώνει πια και αυτό το μικρό μνημείο
ένδειξη τιμής απέναντι στη μνήμη αυτών των ανθρώπων, αλλά και σε όλους εσάς που χάσατε τους ανθρώπους σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ.